Τα υψηλά επιτόκια, τα φορολογικά κίνητρα, η υποχρεωτική ασφάλιση, η ανάγκη μετασχηματισμού και οι εξελίξεις στα λογιστικά και φορολογικά θέματα αποτελούν βασικούς παράγοντες και βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντα του ασφαλιστικού κλάδου σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της KPMG για την ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα. Η έκθεση που πραγματοποιείται για 13η χρονιά από την KPMG στην Ελλάδα φέτος είχε κεντρικό μήνυμα From Resilience to Growth και αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποδόσεων και προοπτικών των ασφαλιστικών εταιριών αλλά και συνολικά του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα. Είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχουν αυτές οι εκδόσεις, να βοηθούν και μας πάρα πολύ, γιατί υπάρχει μια δυσκολία το να βλέπουμε συνολικά νούμερα που αφορούν το σύνολο της αγοράς. Άρα όλες αυτές οι εκδόσεις και ειδικότερες με τις KPMG μας βοηθά να βλέπουμε την πορεία. Βλέπουμε αλλαγή σε αρκετές τάσεις. Είδαμε σήμερα το πόσο πιο χειρότερο, πόσο έχει γίνει χειρότερο το combined ratio της αγοράς μας και του κλάδου αυτοκινήτου ειδικότερα. Και όλα αυτά είναι χρήσιμο να βλέπουμε που αφορούν το σύνολο της αγοράς. Ένα από τα θέματα λοιπόν της συζήτησης ήταν αυτό το περίφημο 2,3 με 2,5% που είναι το ποσοστό ασφαλίσεων του ΑΕΠ, το οποίο παραμένει σταθερό, ίδιο και απαράλλακτο εδώ και περίπου 3 δεκαετίες. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση για τους λόγους που μας οδήγησαν εδώ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν δεν υπάρχουν κίνητρα από την κυβέρνηση, είμαι αισιόδοξος θα υπάρξει μια οργανική ανάπτυξη του κλάδου, αλλά με πολύ πολύ μικρά ποσοστά αυξήσεων. Σίγουρα οποιοδήποτε κίνητρο δοθεί θα λειτουργήσει σαν επιταχυντής και θα κάνει όλη αυτή τη διαδικασία πολύ πιο γρήγορη και είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Έγινε μια αρχή με τα πρόσφατα μέτρα και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλες στην πορεία. Θα έλεγα ότι περνάμε από ανθεκτικότητα σε αύξηση, γιατί βλέπω ότι η αντίληψη του κοινού για την ασφάλιση μεταβάλλεται. Μπορεί να μεταβάλλεται με το ρυθμό που θέλουμε, αλλά μεταβάλλεται και οι ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν όλο ένα και πιο αξιόπιστα. Αναφέρομαι στη δική μου την αγορά, την ελληνική αγορά, την άφησα το 2017. Θα έλεγα το κοινό είναι σίγουρα η ασφαλιστική συνείδηση, η πρόκληση σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, αυτό που ανέφερα για τους διαμεσολαβητές, ότι είναι δύσκολο να βρεις ή σχετικά πιο δύσκολο να βρεις σήμερα νέους που θέλουν να μπουν στο δικό μας κλάδο. Στη Βουλγαρία πιθανόν το διαφορετικό να είναι ότι ικανά στελέχη είναι δύσκολο να τα βρεις, διότι η ανεργία είναι σχεδόν στο μηδέν. Άρα ο κλάδος μας συναγωνίζεται με άλλους κλάδους για νέα στελέχη. Το διαφορετικό πιθανόν να είναι το επίπεδο της εφαρμογής κάποιων κανόνων υποχρεωτικότητας, όπου για παράδειγμα τα ανασφάλιστα αφοχήματα στη Βουλγαρία είναι σχετικά λίγα, στην Ελλάδα πόσο καταλαβαίνω είναι πολλά, δεν έχω το ακριβή αριθμό για την Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά όμως στην Ελλάδα ακούσαμε ότι η υποχρεωτικότητα θα εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις, κάτι που δεν ισχύει στη Βουλγαρία. Ξεκινώντας από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης, είδαμε σήμερα πώς επέδρασε σημαντικά η αύξηση των επιτοκίων τόσο στα ίδια κεφάλαια αλλά και στην κερδοφορία, με διαφορετικά χαρακτηριστικά στις εταιρείες γενικών ασφαλίσεων και διαφορετικά στις εταιρείες ζωής. Είδαμε το συνολικό δίκτυο των εξόδων και το combined ratio στον κλάδο αυτοκινήτου να εκτινάσεται στο 98% στο σύνολο της αγοράς, καθιστώντας πλέον οριακή την κερδοφορία του κλάδου και πώς επιδρά αυτό στο σύνολο της κερδοφορίας των εταιριών, με παράλληλη αύξηση των εξόδων και των προμηθειών ως προς την ετήσια παραγωγή. Στο πάνελ που είχαμε με τους καλεσμένους από μεγάλες εταιρείες της αγοράς, είδαμε μια μικρή ανασκόπηση το τι ήταν οι παράγοντες εκείνοι που είχαν κρατήσει καθυλωμένο το ποσοστό, τη σχέση μάλλον των ασφαλίστρων με το ΑΕΠ στο 2, κάτι.
όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως ποιοι θα ήταν οι παράγοντες την οποία θα δίνανε αυτή που λέμε την όθηση. Τιτλοποιήσαμε την έκθεσή μας From Resilience to Growth, διότι όλα αυτά τα χρόνια η ασφαλιστική αγορά είχε δείξει σημάδια ανθεκτικότητας τόσο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και την περίοδο της πανδημίας που κράτησε γενικότερο ένα επίπεδο παραγωγής, αλλά δεν είχε δείξει ποτέ σημάδια πραγματικής ανάπτυξης, πραγματικού ανόδου. Και αυτό ήταν το στίχημα και το θέμα που θέλαμε και αναδείξαμε, πιστεύω, στο σημερινό πάνελ. Άρα, από τη μία έχουμε την πολιτεία που την οποία πλέον συζητά, είναι στη σωστή κατεύθυνση και συζητά για τα ποια είναι αυτά τα κίνητρα, έτσι ώστε ο πολίτης να αισθανθεί και να κερδίσει κάτι και να καταλάβει την αξία της ασφάλισης, αλλά και ποιοι είναι οι παράγοντες και από την πλευρά των εταιριών ακούσαμε, μέσω από το σχεδιασμό των προϊόντων που πραγματικά αγκαλιάζουν τις ανάγκες των ίδιων των πολιτών και όχι έρχονται από το σχεδιασμό των εταιριών να επιβληθούν.